Κουμαντάκη, αγαπητέ φίλε Σταύρο, σε ακούμε. Καλησπέρα στρατηγέ, καλησπέρα αγαπητέ φίλε Μάνο, καλησπέρα σε όλους που αυτή την ώρα έχουν μαζευτεί στην μεγάλη παρέα του CSI και που κάθε βράδυ περιμένουν την ώρα να ακούσουν για όλα τα ενδιαφέροντα, τα οποία τα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά που έχεις να τους πεις μαζί με τους πολλούς που σ' ακούν. Το ξέρεις ότι είμαι ήδη και εγώ φανατικός ακροαθέτης και βεβαίως φανατικός υποστηρικτής του έργου του CSI τόσο στην Αθήνα όσο και σε λίγο στην Θεσσαλονίκη. Το θέμα το οποίο με απασχόλησε στο σημερινό άρθρο ήταν η σχέση της απονομής της δικαιοσύνης με την τεχνητή νοημοσύνη. Και γιατί με απασχόλησε, διάβασα ένα πόρισμα, το πόρισμα της Επιτροπής Πυσαρίδη, όπου γίνεται μια αναφορά στη σχέση της δικαιοσύνης με την ανάπτυξη και λέει πως η ταχύτητα και η ποιότητα στην απονομή της δικαιοσύνης είναι καθοριστικός παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Το λέει το πόρισμα της έκθεσης Επιτροπής Πυσαρίδη, ο επικεφαλής της, καθηγητής Πυσαρίδης, έχει Νόμπελ στην οικονομία το 2010, επομένως μπορούμε να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα σε όσα αναφέρονται στη συγκεκριμένη έκθεση. Στην ενότητα της δικαιοσύνης γίνονται πολύ συγκεκριμένες αναφορές και μάλιστα ανησυχητικές αναφορές στην κατάσταση της ελληνικής δικαιοσύνης στη χώρα μας. Υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου για να της δικαιοσύνης με την τεχνητή, μάλιστα ανησυχητικές αναφορές στην κατάσταση της ελληνικής δικαιοσύνης στη χώρα μας. Υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου. Δεύτερος, για τις διοικητικές υποθέσεις, περίπου 20 μέρες, περίπου, 1,5 χρόνο περίπου, μάλλον όχι, περίπου 2 χρόνια, ο 5ος χειρότερος στην Ευρώπη. Η κατάσταση λοιπόν στην απονομή δικαιοσύνης στη χώρα μας είναι κακή. Αυτό αγαπητέ φίλε Σταύρο. Ακούγομαι τώρα. Τώρα ακούγεσαι με διακοπές. Ακουγόσουνα τώρα καλά ακούγεσαι. Λοιπόν, η κατάσταση της απονομής της ελληνικής δικαιοσύνης, η κατάσταση της απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας είναι λοιπόν προβληματική. Υπάρχουν πολύ σημαντικές καθυστερήσεις. Σε επίπεδο Ευρώπης και Αμερικής, υπάρχει ένας θεσμός, ο οποίος λέγεται ο θεσμός των επίκουρων των δικαστών, δηλαδή τι είναι, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, κατώτεροι δικαστές, οι οποίοι βοηθούν τους δικαστές στην απονομή της δικαιοσύνης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ψάχνουν τους νόμους, τις αποφάσεις, την θεωρία. Αυτό δεν είναι μια καινούργια σκέψη, αυτό είναι μια σκέψη που ξεκίνησε με το πρώτο μνημόνιο, μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία κατέληξε να προτείνει τον θεσμό των επίκουρων αυτών, δηλαδή που σε πρακτικό επίπεδο θα βοηθούσαν τους δικαστές να κάνουν καλύτερα και γρηγορότερα την δουλειά τους. Σήμερα τελειώνει η δημόσια διαβούλευση ενός νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου στον κώδικα των δικαστικών υπαλλήλων για πρώτη φορά θέτει το θεσμό των επίκουρων των δικαστών. Εδώ να πούμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας του Ελεκτικού Συνεδρίου, οι ολομέλειες συντηρητικές συμφωνούν, οι ολομέλειες του Αρείου Πάγου διαφωνεί, δεν έχει σημασία τους λόγους. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό το οποίο μας λείπει στη χώρα μας είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας και από την πλευρά των δικηγόρων και από την πλευρά των δικαστών. Οι παλιότεροι εξημών δικηγόροι, αν γυρίσουμε πίσω 30 χρόνια, για να ψάξουμε να βρούμε κάποια δικαστική απόφαση, έπρεπε να κατεβάσουμε κατά κυριολεξία δεκάδες τόμους
των μεγάλων αυτών των βιβλίων που ήταν καταγεγραμμένες οι δικαστικές αποφάσεις και εκεί για τους νόμους, είναι σίγουρο ότι δεν κάναμε καλύτερα τη δουλειά μας. Αντίστοιχα το κάναν και οι δικαστές όμως. Αυτό, επομένως, τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα. Σήμερα τι κάνουμε, αντί να κατεβάζουμε τους τόμους από την βιβλιοθήκη, ψάχνοντας να βρούμε, αν βρούμε, την κατάλληλη απόφαση που θα χρησιμοποιήσουμε στην υπόθεση με την οποία απασχολούμαστε, μπαίνουμε σε τράπεζα νομικών πληροφοριών. Πατάμε λοιπόν τα στοιχεία, τα δεδομένα και βλέπουμε ποιος νόμος είναι σε εφαρμογή και ποια δικαστική απόφαση είναι η πλέον κατάλληλη να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό σε πρακτικό επίπεδο απαιτεί χρόνο και απαιτεί επιμέλεια και από την πλευρά των δικηγόρων και από την πλευρά των δικαστών. Είναι δεδομένο ότι αυτή την μέγιστη επιμέλεια δεν έχουμε ούτε όλοι οι δικηγόροι, ούτε όλοι οι δικαστές. Η τεχνολογία τώρα πώς μπαίνει στην απονομή της δικαιοσύνης. Ομολογώ ότι ήταν ένα θέμα το οποίο με απασχόλησε τους τελευταίους μήνες και αν θέλετε θα ήμουν από τους τελευταίους που θα φανταζόμουν ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι κομμάτι της απονομής της δικαιοσύνης. Ψάχνοντας λοιπόν διαπίστωσα ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν αρχίσει να λειτουργούν και να λειτουργούν αποτελεσματικά. Θα αναφερθώ δύο παραδείγματα τα οποία μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση, τα οποία μπορεί κανένας να τα βρει και να τα εντοπίσει. Το πρώτο είναι το 2018, όπου 20 κορυφαίοι δικηγόροι από τις μεγαλύτερες Αμερικάνοι δικηγόροι, από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες παγκοσμίου κλάσης, κλήθηκαν να αντιπαρατεθούν με το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το LAWGIS. Τι κλήθηκαν να κάνουν, ποιος θα βρει τα περισσότερα ελαττώματα στο σημαντικό δυνατό χρόνο. Σε 5 συμφωνίες, μία αποκάλυψη πληροφοριών είναι οι περισσότερο κοινές συμφωνίες στην έρξη οποιασδήποτε συνεργασίας. Οι δικηγόροι, λοιπόν, βλέπω τα αποτελέσματα, διαβάζω τα αποτελέσματα, με ένα ποσοστό ακρίβειας 85%, αφού ασχολήθηκαν 2 λεπτά κατά μέσο όρο, δηλαδή μισή ώρα. 85% ακρίβεια, μία μισή ώρα. Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, ποσοστό ακρίβειας 94% σε 26 μόλις δευτερόλεπτα. Οι δικηγόροι μία μισή ώρα, η τεχνητή νοημοσύνη 26 δευτερόλεπτα. Ευτυχώς για το συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, δυστυχώς για εμάς τους δικηγόρους. Η πρώτη νίκη της τεχνητής νοημοσύνης στον νομικό κόσμο είχε προηγηθεί μια άλλη μάχη, όπου ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το Case Cruncher Alpha, αντιπαρατέθηκε με 100 δικηγόρους από τις πιο αξιόλογες δικηγορικές εταιρείες του Λονδίνου. Έπρεπε να εντοπιστούν 775 προβλέψεις σε διάφορες συμφωνίες. Ποσοστό ακρίβειας για τους δικηγόρους 66%. Ποσοστό ακρίβειας... Ο ήχος δεν είναι πολύ καλός, να ξέρεις. Έχουμε θέματα με τον ήχο. Κάνει διακοπές. Να επαναλάβω το τελευταίο τουλάχιστον, το τελευταίο παράδειγμα. Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το Case Cruncher Alpha, αντιπαρατέθηκε με 100 δικηγόρους από τις πιο αξιόλογες δικηγορικές εταιρείες του Λονδίνου, έπρεπε να εντοπιστούν 775 προβλέψεις σε διάφορες χρηματοοικονομικές συμφωνίες. Οι δικηγόροι ανταποκρίθηκαν θετικά στο 66,3%, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης 20 μονάδες παραπάνω, 86,6%. Τι σημαίνουν αυτά τα... Να μπούμε σε κάποιες ερωτήσεις, επειδή ο χρόνος είναι ακόμα ελάχιστος. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτά τα συγκεκριμένα παραδείγματα μας δείχνουν ότι δυστυχώς για τους δικηγόρους καλύτερα τα καταφέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Δυστυχώς και για τους δικαστές θα πω, γιατί αυτοί οι δικηγόροι θα μπορούσαν να είναι δικαστές, καλύτερα τα καταφέρνει η τεχνητή νοημοσύνη από όλους μας.
το θέλουμε είτε όχι. Πάμε, Σταύρο, σε ερωτήσεις του κόσμου που έχουμε εδώ πέρα, γιατί ο κόσμος θέλει και κάνει ερωτήματα. Μην φύγουν κάποια ερωτήματα από τα δεκάδες, θα πω. Το πρώτο που θέλω να σου κάνω μια ερώτηση είναι τι συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Πού χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο δικαστών, δηλαδή πού βοηθάει σε δικαστικές αποφάσεις. Υπάρχει κράτος που βοηθάει στις αποφάσεις τις δικαστικές η τεχνητή νοημοσύνη? Δεν υπάρχει ακόμα αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα βοηθούν άνθρωποι ανθρώπους, είναι ο θεσμός των επίκουρων δικαστών, όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι και η Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών, που οποιούμε παγκοσμίως, είναι και αυτά κάποια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία όμως πολύ σύντομα, εκτιμώ πάρα πολύ σύντομα, θα εξελιχθούν και νομοτελειακά θα αντικαταστήσουν σε πολύ σημαντικό βαθμό τους βοηθούς των δικαστών και γιατί όχι σε κάποιες περιπτώσεις και τους ίδιους τους δικαστές. Εδώ σε χάσαμε, Σταύρο, σε χάσαμε. Λέω ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι δίπλα στους δικηγόρους και στους δικαστές, Τράπεζες Νομικών Πληροφοριών, σταδιακά θα αρχίσουν να λειτουργούν περισσότερο έντονα προς την κατεύθυνση της υποβοήθησης της έκδοσης των αποφάσεων και γιατί όχι κάποιες περιπτώσεις και στην έκδοση κάποιων απλών τουλάχιστον αποφάσεων. Πάλι δεν σ' ακούμε, Σταύρο, πάλι δεν σ' ακούμε. Τι μπορώ να κάνω? Δικηγόρος versus τεχνολογία. Χαμένος πάλι ο δικηγόρος. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αργά ή γρήγορα μπαίνουν στη ζωή μας και στη ζωή των δικηγόρων και στη ζωή των δικαστών. Σιγά σιγά υποκαθιστούν και τους δικηγόρους και τους δικαστές. Σιγά σιγά κάποιες απλές δικαστικές αποφάσεις φαντάζομαι ότι θα βγαίνουν από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Και μία άλλη ερώτηση και κλείνομαι. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας οι δικαστικές αποφάσεις που βγαίνουν σε σχέση με Ευρώπη είναι σε καλό βαθμό ή έχουμε μείνει πίσω στο κομμάτι των δικαστικών αποφάσεων? Καθυστερούνε οι αποφάσεις? Δεύτερη χειρότερη στην Ευρώπη σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, 7η χειρότερη σε διοικητικές. Αυτά να μιλήσουμε για τον πρώτο βαθμό. Αλλή και τρισαλλή, όποιον ψάξει τον δίκαιο του στα δικαστήρια. Άρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει, σύμφωνα με τα δικά σου τα λεγόμενα, υπάρχει θέμα απονομής δικαιοσύνης ως προς τις αποφάσεις, δηλαδή. Υπάρχει και είναι πολύ σοβαρό και αυτό λειτουργεί σε βάρος των επιχειρήσεων, λειτουργεί σε βάρος της ανάπτυξης, λειτουργεί σε βάρος της χώρας, λειτουργεί σε βάρος εν τέλει όλων μας. Εσύ τι θα πρότεινες, μιλάμε αυτή τη στιγμή στους κυβερνώντες τη χώρα? Όχι μόνο να θεσμοθετηθεί ο θεσμός των επίκουρων δικαστών, αλλά να βάλουμε τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δίπλα στους δικαστές, να υποβοηθούνται, να βγάζουν ταχύτερα τις βέλτιστες δυνατές αποφάσεις. Σήμερα προσωπικά δεν θα έλεγα ότι είμαι ικανοποιημένος και δεν νομίζω ότι είναι ικανοποιημένος κανένας λειτουργός της δικαιοσύνης, είτε δικαστής, είτε συλλειτουργός για εμάς τους δικηγόρους. Πολύ περισσότερο να πω για επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό να πω για τις επιχειρήσεις κάτι που το διάβαζα σε αυτή την έκθεση της Επιτροπής Πισαρίδη. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του 2018 λέει, καταλήγει ότι η αντίληψη των ελληνικών επιχειρήσεων περί δικαστικής ανεξαρτησίας βρίσκεται χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η περιπλοκότητα και η επικαλύψη μεταξύ νόμων δίνουν τροφή στις ανήδικες διαφορές και επιβαρύνει χρειάστα το δικαστικό σύστημα. Δεν τα λέω εγώ. Το Οικονομικό του 2018. Και όλες οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, αυτά τα βιώνουν πολύ έντονα. Σταύρο μου, να δώσω λοιπόν κι εγώ μια πινελιά στον κόσμο να καταλάβει τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Με απλά λόγια, εμείς του λέμε για τεχνητή νοημοσύνη, να του δώσουμε ένα ορισμό μέσα από την ζωή. Η τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα μιας μηχανής, δηλαδή
ενός κομπιούτερ, ενός υπολογιστικού συστήματος να αναπαράγει γνωστικές λειτουργίες. Με απλά λόγια, να αντικαθιστά το μυαλό. Τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανή που αντικαθιστά το μυαλό. Αυτό έχει να κάνει με μια σειρά διαδικασιών που έχει αλλάξει όλη μας τη ζωή. Εδώ βλέπετε, μιλάμε αυτή τη στιγμή στην παρουσίαση που σας έχω κάνει, πώς η ζωή μας έχει αλλάξει. Ήρθε λοιπόν το διαδίκτυο, η τεχνητή νοημοσύνη και ο άνθρωπος, τα πάντρεψαν όλα αυτά και αλλάξαμε τη ζωή μας. Βλέπουμε λοιπόν τα αντικείμενα να μιλάνε μέσα από το δίκτυα με τους ανθρώπους. Δηλαδή, βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη να έχει έρθει στα αυτοκίνητα, στα κλιματιστικά, στα έξυπνα σπίτια, στα ψυγεία, στη γεωργία, έξυπνη γεωργία, στην κυβερνοασφάλεια, αυτόματες μεταφράσεις, αναζητήσεις. Δηλαδή, το μυαλό το ανθρώπινο εκεί που χρειαζόταν, το έχει αλλάξει η μηχανή. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη με το διαδίκτυο ήρθε και έδεσε με το Internet of Things, το αντικείμενο των πραγμάτων. Έτσι λοιπόν μιλάνε όλα και συνεννοούνται οι μηχανές μεταξύ τους. Ο άνθρωπος έχει βγει απ' έξω και το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, η επόμενη γενιά αυτοκινήτων είναι να πηγαίνουν μόνα τους. Βλέπει το δρόμο, όπως το βλέπετε εδώ στη διαφάνεια, διαβάζει και προχωράει. Διαβάζει το δρόμο με ραντάρ γύρω-γύρω και παίρνει εντολές. Στον κορονοϊό μπορούμε να πολεμήσουμε τον κορονοϊό με την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, μπορούμε να τον πολεμήσουμε και ήδη η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει σε πολλές εφαρμογές για τον κορονοϊό. Το πρώτο είναι ανοιχνεύει ψευδείς ειδήσεις για τον COVID-19, όπου άμεσα εφαρμόζονται μέσα από ένα δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης που κατεβάζει κατευθείαν την ανάρτηση. Παράλληλα όμως, στο COVID-19 η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στο σύστημα ανίχνευσης ανθρώπων όπως περπατούν, οι οποίοι δεν φορούν μάσκες, έχουν πυρετό και με λίγα λόγια είναι επικίνδυνοι στη ζωή μας.